Το απόγευμα του Σαββάτου στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Ναυαγή» της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγγραφέως κυρίας Ρίκα Μπενβενίστε. Το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται σε μια εβραϊκή οικογένεια καβραλιωτών, την οικογένεια του αημνήστου Μωρίς Μπενβενίστε, οικογένεια καπνεμπόρων που προσέφεραν στην πόλη μεγάλη βοήθεια στην προπολεμική περίοδο. Μάλιστα, ο Μωρίς Μπενβενίστε, στον οποίο κατά βάση αναφέρεται το βιβλίο «Ναυαγή», μετά το Ολοκαύτωμα υπήρξε πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας της Καβάλας για πολλά χρόνια. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση μίλησε για το βιβλίο η ίδια η συγγραφέας Ρίκα Μπενβενίστε. Για όλους είναι μία βασανιστική, είναι ένα δίλημα. Όλοι είναι, είχα την αίσθηση πάρα πολλές φορές και όταν μελετούσα αντίστοιχο δίκτυο στην Ευρωπαϊκή και για την Καβάλα, ότι είναι με το ένα πόδι στην Καβάλα και με το άλλο πόδι έτοιμη για αλλού. Κάποιους τους συνάντησε υποψήφιους για μετανάστευση και στην Αργεντινή και στην Αμερική. Ελάχιστοι πήγαν στην Αργεντινή, περισσότεροι στην Αμερική. Μιλούν για την Καβάλα που άφησαν πίσω. Αισθάνονται καβαλιώτες. Συναντούν άλλους καβαλιώτες στη Νέα Υόρκη. Χαίρεται κάποιος που ακούει στο Μοντρεάλ σαλονικούς Εβραίους να μιλάνε όπως και αυτός ο καβαλιώτης της Παπαγλέα. Νοσταλγούν το μπρίτζ που παίζανε στην Παλιά Λέσχη, εδώ δηλαδή. Υπάρχει αυτή η νοσταλγία και υπάρχει και η σφοδρή επιθυμία να αφαιθεί πίσω το παρελθόν και να χτιστεί μια καινούργια ζωή σε μια καινούργια πατρίδα.